Εσύ που είσαι λάθος αυτού του άλλου και δεν κάτι θέλει ο Μπένιος να πει. Έχω διαβάσει την ιστορία του Αλέφου του Σάμπου Σεριστής, δεν είναι λοιπόν ένα πράγμα. Κουλτή, το Σάββατο θα το πάρουμε κύριε Κώστα το μάτς τώρα, αυτό είναι το ζητήριο. Θα δούμε. Κάτσε. Κουλτή, έλα μα ακούς Κουλτή. Έκλεισες, πάει, τελείω. Μισό λεπτό, μισό. Λέγε. Λοιπόν, 17 Φεβρουαρίου γιορτάζει, έχει τα γενέθλια και η αδερφή μου. Κι εγώ. Και εσύ και η αδερφή μου. Την ίδια τρέλα κουβαλάτε και οι δύο. Έγινε ρε τα λέμε. Γλυκιά τρέλα. Γλυκιά τρέλα. Σαν απόδοση εσείς που έχω διαβάσει την ιστορία, τίποτα. Μέτριος, ναι. Πολύ μέτριος. Και τον έχω και μια φωτογραφία στο Πανελληνιακό. Ναι. Να του πεις να του τη δώσουν τον άνθρωπο. Την έχεις. Βέβαια. Όπως τα κλάψαμε τη δεύτερη. Στο Πανελληνιακό του 66. Αλλά σαν προπονητής ο Αλέφαντος. Μπορεί να την έχει. Σαν προπονητής ο Αλέφαντος στην Ελλάδα. Δεν πέρασε και δεν ακούμπησε. Σε όλες τις ομάδες δούλεψε. Πενταετία, 80, 85, 86, 87, εκεί 7 ετία. Στα πρώτα ονόματα. Στα πρώτα ονόματα. Το διώξαν, έκαναν κάτω τα πάντα στη δράμα. Δεν ξέρετε τώρα. Μην ανοίξω στόμα τώρα. Δεν ξέρετε τώρα στη δράμα. Κάνω να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Η δόξα των τελικών. Έχει δίκιο με τις πρώτες επαγγελματικές ομάδες. Μπορώ να πατινέσω στη δράμα. Θέλω να ακούσω και τις δυο τις γνώμες. Αυτός ήταν ο στόχος της δόξας. Θέλω να ακούσω. Τέσσερις πέφτα χρονιά εκείνη ναι. Το 83 πέφτα τέσσερις. Ο Ηρακλής κινδύνευε με το Χειμαναγί. Άλλο η δόξα του 50 και του 60. Και άλλο εγώ δεν ξέρω. Θέλω να ακούσω και τους μεν και τους δε και τον Αλέφαντο. Δεκαετία του 80 σου ξαναλέω. Ναι, δεν διαφωνώ. 87 ήταν Γμοχ, Αλέφαντος, Πρόκοπ, Αντώνης Γεωργιάδης, αυτά ήταν τα ονόματα τα προπονητικά ναι. Στην Ελλάδα. Ωραία, γιατί δεν όμως δεν κατάφερε να πάρει δεν, κάτι ρε παιδάκι. Θέλω να σου πω ότι δεν ήταν... Ο μεγαλύτερος προπονητής της εποχής εκείνης ήταν ο Γιάτσεκ Μοχ τότε, της δεκαετίας αυτής μου λες. Ναι, όντως. Περάσαν και άλλοι καλοί προπονητές. Με έργο στη Λάρισα, με έργο ξέρω εγώ στο Παναθηναϊκό μετέπειτα. Διαφωνώ με τον Αλέφαντο και με τον Γμοχ και με τον Γεωργιάδη. Ναι, ξέρω τι θα πεις. Λοιπόν, για την άμυνα. Για τον πολύ αμυντικό. Να, μεγαλύτερο προπονητές περάσαν στην Ελλάδα. Και δυστυχώς για τον Αλέφαντο. Δυστυχώς για τον Αλέφαντο. Ένα λεπτό ρε μικρέ. Ένα λεπτό. Δεν θα τα ακούσεις πολλές φορές. Πάντα και στην Ελλάδα ρωτά τα μαγαζιά. Τι τροχάδι φάγατε και κάτω. Δυστυχώς για τον Αλέφαντο ξαναλέω. Τέλη 70 και όλη τη δεκαετία του 80 η Ελλάδα είχε παιχταράδες. Δεν ήταν για να παίξει το αμυντικό. Ναι. Δυστυχώς για τον Αλέφαντο. Μιλάς σωστά. Αν ο Αλέφαντος ήταν στην τετραετία του Ρεχάγκελ στην Ελλάδα, σήμερα θα έρθει η σεμινάρια ποδοσφαίρου. Εντάξει, πήγε στο Χάπελ, πήγε αυτά, τα γνωρίζουμε, είναι από τους καλύτερους προπονητές, καλούς προπονητές, αλλά δεν ψήσα μας τον κάνατε τώρα. Τρέλα, 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 μεγάλη τρέλα. Δεν έπρεπε ρε παιδιά όμως, αφού είναι τόσο καλός όσο λέτε να πάρει έστω ένα τίτλο. Κάνε και συγκυρίζει. Τι δούλεψε ρε. Δεν το κατάλαβα αυτό. Γιατί δεν τον πήραν οι μεγάλες ομάδες καταρχήν. Πείτε μου. Όλες οι μεγάλες ομάδες τον πήραν. Ποιοι, ποιοι. Ποκ, Ολυμπιακός. Το έργο στην ΑΕΚ, πες μας. Το έργο στον ΠΑΟΚ, πες μας. Ο Κώστας απαντησμένος έτσι. Πήγε στον Ολυμπιακό με τις καλύτερες συνθήκες με τον Κόκαλη και ποια έμεινε άτιτλος ο άνθρωπος. Μας ήρθαν μέσα πέτρινα χρόνια ρε εσύ. Ποια πέτρινα ρε φίλε. Ποια πέτρινα ρε φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή διάτολισμα. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, παιδιά μου. Καλώς το μέρα, αδερφέ. Πώς είστε. Καλά, ωραία, ρε. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Ο παδός του ΠΑΟΚ βέβαια το Λεγαμάριε, της United είμαι. Α, ΠΑΟΚ ο παδός της Manchester United. Ωραία. Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι στον Τζόρνταν. Τζόρνταν, ξέρεις από πού φαίνεται είσαι άμπαλος, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, ναι. Άμα με λες εσύ είμαι της United και δεν είμαι του ΠΑΟΚ, είμαι φίλος του ΠΑΟΚ. Πες το φίλε. Καλά, πρώτο δείγμα ότι είσαι άμπαλος. Λοιπόν, ναι, ρε, θέλω να σου πω, χωρίς παρεξήγηση, ότι όταν μου λες εσύ ότι ο Μπερμπάντοφ αυτός ο Μπερμπάντοφ που είδες και σήμερα. Ναι. Ότι είναι μεγάλος παίχτης, που είναι μεγάλος παίχτης, αλλά σου λέω τώρα τι δείχνει που είναι μεγάλος παίχτης. Ναι. Όταν μου λες από τη στιγμή που είναι στον πάγο ο Μπερμπάντοφ, τα μάτς που έχει κάνει ο Μπερμπάντοφ, ότι είναι μεγάλος παίχτης ο Μπερμπάντοφ και ότι δεν το τροφοδοτούν το καημένο. Το καημένο έτσι είναι, ρε καημένε. Ναι. Όχι, δεν έτσι είναι το καημένο. Γιατί όταν είσαι εσύ, απλά ξέρεις τι, μου θυμίζεις κάτι παιδάκια τα οποία βλέπουν ένα μεγάλο ποδοσφαιριστή, λένε είδα αυτό. Μπράβο. Και κατευθείαν είσαι εκεί όταν μάθεις να παίξεις ο Μπερμπάντοφ. Έχουμε ένα τηλεθεατή, έχουμε ένα τηλεθεατή εδώ. Κάτσε να ρωτάει, ρωτάει να απαντήσω. Έχουμε ένα τηλεθεατή, πήγα σε μια τράπεζα για δουλειά, στο κέντρο πρόσφατα.
Και μου λέει, Μάριε, σε βλέπω στην τηλεόραση, ακούω στα λεπτά. Ο γιο μου μικρό δεν ξέρω εγώ να σε γνωρίσει, θα πάω ωραία, μπράβο. Πήγανε και Μόναχο για τη δουλειά για την τράπεζα, τρει μέρε, και μου ζήτησε, λέει, και του πήρα κουκλάκι, παιχταρά να τρελαθεί. Λέω, ποιον? Εθνική Γερμανία, λέει. Λέω, Σβαϊστάγκερ. Του Σβαϊστάγκερ. Το που λένε. Λέω, μου επιτρέπει να γίνω ηρώδη, να του πάρω το κεφάλι. Το παιδάκι είναι Σβαϊστάγκερ, ξέρει. Γερμανία. Ο Τζόρνταν. Παγκόσμιο κύπελο. Τώρα να το φέρει αυτό να Ελλάδα, α πούμε. Πάνε ρε φίλε, εσύ τώρα σε ένα προπονητή με. Ένα δευτερόλεπτο θα μιλήσει. Θα μιλήσει, περίμενε, περίμενε λίγο, περίμενε. Σε έναν Ευρωπαίο προπονητή, όποιον θέλει, πες και πες αυτό ο Μπερμπάτοφ δεν παίζει στην Ελλάδα, είναι αλλαγή αν θέλει. Ωραία, ωραία. Πάνε εσύ σε έναν Ευρωπαίο προπονητή. Είμαστε όλοι άπαλοι. Για παράδειγμα, πες το στο Στέφεν που ήταν στο ΒΑΟ και ξέρει την εικόνα τι γίνεται. Α, τώρα είναι πενταρά ο Στέφεν, α πούμε, προπονηταρά τώρα. Ρε Μενιερέ, Τζόρνταν, άκουσε με ένα λεπτό. Δείξε αυτά τα μάτια που έχει κάνει ο Μπερμπάτοφ στο ΒΑΟ σε οποιονδήποτε Ευρωπαίο προπονητή. Ποια μάτια παίξε. Ούτε στον Απόπαφο δεν πάει. Ποια δεν παίξε, ρε φίλε. Έτσι όπως παίζει τον Πάο. Τον Μπερμπάτοφ, να σου πω κάτι. Τον Μπερμπάτοφ γιατί τον πήρε. Πέρα από το μάρκετινγκ, πέρα από το μάρκετινγκ και τι φανέλε. Μην κουράζεσαι. Όταν πήρε τον Μπερμπάτοφ στο κεφάλι σου, είπε ότι ο Μπερμπάτοφ θα μπει και θα σου πάρει το πέντε παιχνίδια, θα σου βγάζει αυτή και τα λοιπά. Σήμερα μην κουράζεσαι. Το κύκνιο άσμα του Μπερμπάτοφ ήταν σήμερα. Με αυτόν τον Ολυμπιακό, με αυτόν τον Ολυμπιακό, τον οποίο ο Πάο έπρεπε να τον πατήσει, τον πάτησε και τον πάτησε. Στο δεύτερο ημίχρονο και περιμέναμε ποια ενέργεια του Μπερμπάτοφ. Μία. Μόνο το πρώτο ημίχρονο είδα, παιδιά, και αυτό μου δίνει ωραία πάσα. Αυτό που ήταν να σου πω. Η αγίλιο στέρνα του Ολυμπιακού είναι τα χαφ αμυντικά. Ωραία. Πήρε ο Μπερμπάτοφ σαν δεκάρι να βγει από δεύτερο φορ και έγινε γέλιο. Έγινε γέλιο. Ο Μπερμπάτοφ σήμερα, όποιος βλέπει μπάλα, ξεφτυλίστηκε. Ούτε στην Κύπρο δεν μπορεί να βγει. Για Κύπρο, πάντα στον Αποέλ. Αυτό δεν το είδα. Θα πεθάνουνε. Εγώ μόνο το πρώτο μήνυμα είδα και σου λέω. Ο Μπερμπάτοφ, ειλικρινά, έκοψε λόγω ταχύτητας. Καταρχήν κόβει. Εδώ και έξι μήνες, οποιοδήποτε ευνηδιασμό πάει να κάνει ο ΠΑΟ. Μιλάμε για παράνοια, φίλε. Τον οποιοδήποτε ευνηδιασμό. Θα έχεις μια ξυνήλα Μαρίνα Φαρδιά εκεί και σταματάει την μπάλα. Στατικό είδος στο φούρνο. Τι είναι αυτή. Αυτή είμαστε. Αν να σου πω, ο Μπερμπάτο παίρνει την μπάλα και δεν είναι τα πόδια του. Είναι αργός που είναι πιο αργός και την καρτέλη. Μισό λεπτό ρε φίλε, μισό λεπτό. Παιδιά, ο Μπερμπάτο όσοι το ξέρουν. Μισό λεπτό ρε. Πες με ένα τέρμι που έκανε γκολ ο Μπερμπάτοφ. Πότε έπαιξε, πες με ένα τέρμι που έπαιξε. Τον γκολ του Μπερμπάτοφ, ποιος θα τον ταΐσει τον Μπερμπάτοφ, πες μου. Διάλειμμα δεν υπάρχει ελπίδης, διάλειμμα. Ποιος θα τον ταΐσει. Η Γιούνισεφ. Για σταυρωμένο το μυαλό σου με πεπούλια. Τερορίτη. Να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον. Hardball Sports Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου, όμως ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομωτήριο Έφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Ατάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομωτήριο Έφη. Ολύμπου 23 2315 15 17. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31, κέντρο αισθητικής Έφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί.